Κοντά μας έχουμε τη Χρύσα Γκαρέλη, η οποία εκθέτει τις δικές της δημιουργίες εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και θα μιλήσουμε μαζί της, να της πάρουμε έτσι 5-6 ερωτησούλες για αυτά, για τα έργα που εκθέτει. Χρύσα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις δύο κουβέντες για τα έργα σου. Πώς εμπνέεσαι, από πού εμπνεύστηκες όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε, όλες αυτές τις δημιουργίες? Είναι κάτι έμφυτο, το έχεις δικά που έκανε κάποια μαθήματα? Όχι, δεν έχω κάνει κάποια μαθήματα. Είμαι καθαρά αυτοδίδακτη. Μου αρέσει πάρα πολύ το ρούχο. Γενικά και ό,τι έχει να κάνει με τη γυναίκα, πιστεύω ότι γενικά το γυναικείο σώμα είναι πολύ ενδιαφέρον για να το ζωγραφίσεις, να το σκετσάρεις και τέτοια. Και όλα αυτά που φτιάχνω έχουν μια γλυκύτητα και μια ελαφρότητα. Πέρα από τα ρούχα δηλαδή, μου αρέσουν πολύ τα καρτούν, με χρώμα, χωρίς χρώμα, σχέδια, οτιδήποτε. Υπάρχει κάποιος χρόνος που αφιερώνεις αυτό ή σου βγαίνει έμφυτα και λες τώρα ότι ξέρεις τι, νιώθω ότι θέλω να κάνω αυτό και παίρνεις ένα χαρτί και αρχίζεις και τα αποτυπώνεις? Είναι καθαρά αυτό που λες. Μου παίρνει πολύ ελάχιστο χρόνο για να το σκιτσάρω. Σε αυτό που θα μου πάρει περισσότερο χρόνο είναι αν θα έχω να βάλω χρώμα μέσα, οπότε να κάτσω να το γεμίσω. Πώς επηρεάζει η δημιουργική διαδικασία σας από τη χρήση διαφορετικών υλικών, δηλαδή χαρτί, ντεκουπάζ, κάνεις και πλό? Ναι, είναι και στο χαρτί που τα φτιάχνω, έχω κάνει ντεκουπάζ σε κάποιους καμβάδες και από εκεί και πέρα κάποιοι έχουν και κορνίζες που τους έχω κάνει με πλό, με καλούπια. Ποια είναι η κυρία θεματική που αναδεικνύει μέσα από τα έργα σας και πώς εξελίσσεται αυτή η θεματική, δηλαδή κυρίως έχεις τι έργα κυρίως δημιουργείς? Είπες πριν ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Βασικά είναι το ρούχο και το γυναικείο σώμα. Το ρούχο, το γυναικείο σώμα και φαίνεται κιόλας. Και κατ' επέκταση μετά είναι και τα καρτούν. Που τα αγαπώ πάρα πολύ και γενικά, δηλαδή στην ουσία και τη θηλυκότητα και αυτά και την παιδικότητα μου αρέσει πολύ να βγάζω. Πώς αντιμετωπίζεις την πρόκληση της δημιουργίας τόσο πρωτότυπων όσο και κεντρικών έργων? Πώς σου φαίνεται αυτό, δηλαδή, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Είναι μια πρόκληση αυτό το πράγμα, έτσι? Αυτό είναι κάτι μοναδικό που κάνεις, δεν υπάρχει, ας πούμε. Ναι, όντως. Ναι, είναι κάτι έμφυτο, είναι κάτι δικό σου, δεν διδάσκεται κάπου να πεις ότι ήρθε μια δασκάλα και στο έδειξε να το κάνεις κτλ. Αυτό είναι μια πρόκληση από μόνο του. Και η οποία πρόκληση πρέπει να αναδειχθεί κιόλας. Ναι, είμαι τρομερά χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Είναι η πρώτη μου φορά, το χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ ήταν καθαρά δική μου ανάγκη να το κάνω αυτό το πράγμα, οπότε τώρα πάει πολύ παρακάτω το θέμα, δηλαδή, που στην αρχή δεν το πίστευα καν αυτό ότι θα συμβεί. Πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη με όλο αυτό που συμβαίνει. Και έπεται και πολύ συνέχεια, δηλαδή αυτό μου δίνει κουράγιο και με ψυχώνει για να το προχωρήσω πολύ περισσότερο για να εξελιχθεί. Σε τι χώρο δημιουργείς όλες αυτές τις... Ποιος είναι ο χώρος που εργάζεσαι? Έχω στο σπίτι μου ένα προσωπικό χώρο έτσι εκεί πέρα που χαλαρώνω. Αλλά και εκεί να μην είμαι ακόμα, μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ξεφεύγω πάρα πολύ. Με χαλαρώνει πάρα πολύ, οπότε και κάπου με φασαρία να είμαι ή ότι, οπουδήποτε να είμαι, δηλαδή μπορώ να το κάνω. Πώς βλέπεις τον κύριο ρόλο της τέχνης στον ευρύτερο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χώρο? Υπάρχει αναζήτηση από τον κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον? Στέκεται ο κόσμος σε αυτό πλέον ή απλά αφιερώνει τον χρόνο του πάρα πολύ στο διαδικτυακό χώρο και σε πράγματα που δεν έχουν ουσία και αξία και έχουν εγκαταλείψει λίγο την τέχνη? Δηλαδή πώς το βλέπεις, υπάρχει από τον κόσμο έτσι ενδιαφέρον για αυτό το που εσύ δημιουργείς? Σίγουρα, αλλά αυτό ήταν και από πάντα, δηλαδή κάποιος τους ενδιαφέρει και κάποιους όχι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που το έχουν, δηλαδή και αυτά, θα το αναζητήσουν να το βρουν. Κάποια έκθεση, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε. Σίγουρα δηλαδή θα έχει το κοινό του δηλαδή πάλι, δεν έχει εξαλειφθεί αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρεις μέσα από τις δημιουργίες σου? Δημιουργία. Για τις γυναίκες, θέλω να μου πεις το μήνυμα που μεταφέρεις. Ναι, εντάξει, είναι
το καλέσθητο γενικά και το κολλάω εγώ με το ρούχο, γιατί θέλω να το εξελίξω και αυτό το κομμάτι μετέπειτα, θα το δούμε στην πορεία. Και κάτι, μια χαρά, έτσι, μια λιαχτίδα, έτσι, κάτι ζωντανό, έτσι, πολύ παιχνιδιάρικο και ωραίο. Μέσα από το καρτούν, ποιο είναι αυτό το μήνυμα που περνάς στον κόσμο, τι θέλεις να πεις, παιδικότητα, αθότητα. Ναι, νομίζω ότι λείπει. Καλά το πιασα. Ναι, ακριβώς, νομίζω ότι λείπει πολύ στις μέρες μας αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ. Ωραία, να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα όνειρα, οι στόχοι και οι προσδοκίες που έχεις να τις υλοποιήσεις κάποια στιγμή. Και εμείς θα αναδείξουμε με κάθε τρόπο εδώ τα έργα σου για να δείξουμε κιόλας κάποια λιγάκι. Να πάρω εγώ εδώ την κάμερα και να μας πεις λιγάκι τι είναι το καθένα. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από το πρώτο πάνω, χρυσά. Ναι, σχέδιο μόδας. Σχέδιο μόδας. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε μια ωραία. Τι γνωστή Γιασμίν. Γιασμίν, τι σημαίνει αυτό. Α, είναι το καρτούν, ε? Ναι, καρτούν από τον Αλαντίν. Α, πάρα πολύ ωραία εδώ. Μόδα. Μόδα και εδώ. Εδώ τι βλέπουμε. Επίσης μόδα. Επίσης. Όλα αυτά να έρθετε να τα δείτε από κοντά, έτσι. Δεν σας τα δείχνω εδώ για να τα δείτε από την κάμερα. Αυτό βασικά είναι και το τελευταίο μου εδώ που έχουμε κάνει και είναι πορτρέτο. Ναι. Οπότε λίγο πριν την έκθεση ξεκίνησα να μπαίνω και σε άλλα μονοπάτια σιγά σιγά. Ποια είναι εδώ πέρα δηλαδή που έχει ζωγραφίσει, ποιον έχει ζωγραφίσει, είναι κάποια φίλη γνωστή. Όχι, το είδες από εδώ. Μπορείς να ζωγραφίσεις πρόσωπα. Εκεί οδεύω τώρα. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Ναι. Εδώ τι έχουμε. Πάλι μόδα είναι μόδα. Αυτό. Ναι, ναι, θα πρέπει να το έχω καταλάβει. Καρτούν. Λοιπόν, εδώ καρτούν, εδώ είναι η οικογένεια, πώς σου λένε. Η γνωστή Σκουμπιντού με την παρέα του. Σκουμπιντού. Εδώ μόδα, να φανταστώ. Μόδα, ναι. Πολύ ωραία. Και το ίδιο και εδώ μόδα. Και εδώ μόδα. Λοιπόν, επίσης η Χρύσα έχει κάτι πάρα πολύ ωραία έργα, τα οποία θα έρθετε να τα δείτε από κοντά. Έτσι, και είναι εδώ. Είναι εδώ. Και να... Απογευματινές ώρες θα είσαι εδώ, Χρύσα. Ναι, ναι, απογευματινές. Απογευματινές ώρες, από τις 5, ναι, ξέρω, μέχρι τις 9. Από τις 5 μέχρι τις 9, έως και την... Την άλλη Κυριακή. Κυριακή, 10 του μήνα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια. Ωραία, θα το πω.